Απαλά να σχηματιστούν απαλές κορυφές με ένα σύρμα και με δύο πυρούνια, παιδιά, χτυπιέται. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που θα σας πάρει όλοι μαζί ένα δεκάλεπτο. Δεν θέλει παραπάνω. Και στο κάτω-κάτω, βρε παιδί μου, πρωτοχρονιά είναι. Χαρίστε 10 λεπτά στην κουζίνα να κάνετε τους αγαπημένους σας να τρελαθούν με τη δική σας τη βασιλόπιτα. Και να ξέρεις και τι ωραία πράγματα έχεις βάλει μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι, σχεδόν είναι έτοιμο. Ωραία. Το σβήνω τώρα. Μέχρι στιγμή στόχο, κορίτσια. Έτσι. Απαλές κορυφές να σχηματιστούν, βλέπετε, ούτε μισό λεπτό. Ρε τα μίξερ σήμερα, φωτιά η κουζίνα μας. Τα σβήνουμε όλα. Τέλος. Αυτό θέλω. Να γίνουν απαλές κορυφές, το βλέπετε. Αυτό με ενδιαφέρει. Τέλος. Σας λέω το μιξεράκι για την ευκολία. Τώρα, άμα δεν έχετε μιξεράκι με ένα σύρμα, ακριβώς 1,5 λεπτό δυνατό χτύπημα, το αγόρι σου που κάθεται εκεί στην κουζίνα και σε καμαρώνει που μαγειρεύεις, δώσ' του τον μπολ με το σύρμα και βάλ' τον να χτυπάει. Τέλεια, να δούμε και την πράτσα έχει, έτσι. Έχω λοιπόν εδώ τώρα τα υπόλοιπα υλικά μου. Είναι κονιάκ. Είναι σόδα μαγειρικής. Τη σόδα μαγειρικής θα τη ρίξουμε μέσα στο. Η σόδα ήταν αυτό, ναι. Θα τη ρίξω μέσα στο πορτοκάλι, θα αρχίσει να φουσκώνει, να γίνεται η αντίδραση, το βλέπετε. Φουσκώνει, φουσκώνει, πρέπει να είμαι πάνω από τον κάδο για να το ρίξω μέσα στον κάδο αυτό. Όλο να πέσει μέσα. Φεύγει και αυτό πίσω. Τι αρώματα, τι ωραία αρώματα. Μυρωδιές, έτσι. Θέλεις καφέ να βουτήξεις μέσα. Αυτό ακριβώς. Μόλις τελειώσουμε, αυτό θα κάνω. Καφέ να βουτήξω μέσα. Να σας κεράσω, παιδιά, από ένα κομμάτι, μια που την κάναμε τόσο ωραία. Έχω λοιπόν και το baking powder εφέη μου μαζί με το αλεύρι. Τα ανακατεύω, τα κοσκινίζω. Εγώ κοσκίνησα χωριστά το αλεύρι, τώρα έριξα από πάνω το baking powder. Είμαι ένα σύρμα, μπορείτε να τα ανακατέψετε και με το σύρμα παίρνει αέρα το αλεύρι και χάνονται τα μπαλάκια που έχει μέσα. Το ξύσμα μου να το ρίξω οπωσδήποτε, έτσι, μέσα και το ξύσμα. Και πάμε τώρα. Τι έχω εδώ, έχω υγρά. Έχω πορτοκάλι, κονιάκ, τη μαρέγκα που θα μπει στο τέλος, το καρύδι που θα μπει στο τέλος και το αλεύρι μου. Αρχίζω και ρίχνω μέσα τώρα ένα λάξ αλεύρι. Πάντα ξεκινάω με στερεό. Και τελειώνω με στερεό. Όταν σας λέω κάτι εναλλάξ, δηλαδή γάλα με το αλεύρι στο τέλος του γλυκού ή πορτοκάλι ή δεν ξέρω τι άλλο υγρό μπορεί να έχει μέσα, ξινόγαλα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει, θα είναι πάντα αρχίζω με αλεύρι, κάνω εναλλάξ τα υγρά μου και συνεχίζω με αλεύρι και τελειώνω με αλεύρι, εντάξει, μέσα και το κονιάκ. Το ζυμάρι μόλις τελειώσει η ζύμη αυτή του γλυκού. Γιατί το πας να αλλάξει. Γιατί έτσι πρέπει να μπαίνει να ανακατευτεί σωστά. Επειδή το μείγμα μου από κάτω δεν είναι. Δεν έχω μέσα ασπράδια να είναι αρέω το μείγμα μου. Τώρα ακόμα το μείγμα είναι σφιχτό, φέη μου. Και το πορτοκάλι γιατί το βάζεις μόνο του. Το πορτοκάλι γιατί πρέπει να μπει η σόδα μέσα. Μάλιστα. Έχουμε αρκετά υγρά εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Να τα ξαναπώ ακόμα μία φορά τα υλικά. Σταματάω τώρα. Γιατί βάλαμε όλα τα πράγματα, νομίζω. Ναι. Ωραία. Για δείξτε μου λίγο την κάρτα. Είναι πολύ ωραία. Εδώ σου έχω χαρτάκι εδώ, αγαπή. Να το. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 5 κρόκι αυγών. 5 αυγά χωρισμένα. Χωρισμένα. Πρώτα έβαλα στους κρόκους. Ναι. Μαζί με τη ζάχαρη, η οποία είναι 400 γραμμάρια και χτυπήθηκαν. Πρόσθεσες μετά την κανέλα, ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Ωραία. Ναι, ναι. Α, στην αρχή έβαλες τα 250 γραμμάρια φλόρα με βούτυρο. Βεβαίως. Με ζάχαρη και έλεγα ότι λείπει. Μία πρέζα αλάτι, 3 κουταλιές του γλυκού baking powder, το οποίο το έβαλε μέσα στο αλεύρι, 2 βανίλιες στην αρχή, ξύσμα από ένα κέρο το πορτοκάλι, 120 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι με μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, όλο μαζί μέσα στην αρχή σαν υγρό και μετά ένα λάξ, το αλεύρι με το baking powder, με το γάλα 120 γραμμάρια, 80 γραμμάρια κονιάκ, άχνη ζάχαρη από πάνω και την καρυδόψυχα την οποία θα τη δούμε στη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, σου δίνω δουλίτσα να κάνεις τώρα εσένα. Θέλω να μου κάνεις το ταψί μου με φλόρα γύρω-γύρω. Ταψί 32 εκατοστά. Τώρα δεν έχετε 32 και έχετε 30. Δεν με πειράζει, έχετε 34, οκ, okay. Το ιδανικό είναι το 32, έτσι, 30, 32 ή 34. Το ιδανικό είναι το 32. Βλέπετε το μείγμα μου είναι αρκετά σφιχτό. Από την ώρα που θα βάλω μέσα το αλεύρι, δεν αρχίζω να ανακατεύω, γιατί θα μου γίνει λάστιχο. Θα ρίξω μέσα και την μαρέγκα μου με τη μία. Απαλά διπλώματα θα κάνω, θα ρίξω μέσα και το καρύδι μου. Απαλά διπλώματα. Αυτό ήταν όλο. Διπλώματα, να μπει μέσα η μαρέγκα, φουσκώνει. Κάνει σταυρούς, ε. Κάνω σταυρούς, το κόβω για να μπει μέσα. Φουσκώνει, παιδιά, γίνεται σχεδόν η διπλάσια. Δεν θα ανοιγοκλίνετε το φούρνο. Θα την αφήσετε να ψηθεί. Σας έχω πει 100 φορές ότι εμένα προτιμώ να ψήνω στην αντίσταση. Γιατί ψήνει πιο σωστά. Εάν θέλετε τώρα να βάλετε αέρα,
Επειδή γρήγορα απ' έξω θα σας κάνει κρούστα και θα φαίνεται ότι είναι ψημένο, αλλά μέσα δεν θα έχει προλάβει να ψηθεί, θα πρέπει να μου το ελέγξετε πολύ καλά πριν το βγάλετε από το φούρνο. Δηλαδή στο κέντρο του θα μπήξετε μαχαίρι. Γιατί ο αέρας θα μου το ψήσει γρήγορα απ' έξω, επειδή είναι μεγάλη ποσότητα, θα φαίνεται ψημένο και μέσα θα κρατάει ομό. Άρα... προτιμώ να ψήσετε στις αντιστάσεις στους 170, στην κάτω σχάρα, για μία περίπου ώρα. Πότε καταλαβαίνω ότι η βασιλόπιτά μου είναι έτοιμη, γιατί ο κάθε φούρνος δεν ψήνει το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι η βασιλόπιτά μου είναι έτοιμη όταν ξεκολλήσει από τα πλαϊνά, φουσκώσει πολύ, αγγίξω την επιφάνειά της και μου δείξει ότι έχει ψηθεί και μπήξω και ένα μαχαίρι στο κέντρο της βασιλόπιτας, φέη μου, και δω ότι βγαίνει στεγνό. Άρα, μόνο τότε. Πάνω κάτω πόσο χρόνο είπες? Μία ώρα. Χοντρικά μία ώρα θέλει. Μία ώρα. Στους 170. Αντιστάσεις πάνω κάτω. Αντιστάσεις μία ώρα 170. Εάν θα βάλετε αέρα, θα ψήσετε στη μεσαία σχάρα στους 160 για περίπου 55 λεπτά. Αλλά θέλω να τσεκάρετε πρώτα, έτσι. Σε ποιον έπεσε? Παιδιά, είχε φουρνί. Τέλεια. Γεια σου. Μπράβο, μπράβο, Βασίλη. Άντε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Εμείς λοιπόν, το πατώ όλα νωρίς, θα κάνουμε Χριστούγεννα, Πάσχα, θα κάνουμε λίγο πιο πριν. Πολύ γνώστα. Βέβαια. Πώς, δεν πρέπει να δείξουμε στα κορίτσια. Εγώ βάζω από κάτω, παιδιά, μία λαδόκολα, γιατί βλέπετε τι ωραία που βγαίνει. Βάζω μία λαδόκολα, αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, και αφού ψηθεί, με ένα μαχαιράκι ξεκολλάω γύρω-γύρω, για να μην έχει πιάσει κάπου, και τούμπα, και βγαίνει πάντα χωρίς κασίματα, φουσκώνει σωστά και γίνεται τέλεια. Από πάνω θέλετε να αχνίσετε, θέλετε να βάλετε γλάσο. Έβαλες εσύ πολύ άχνη, ωραία είναι. Δύο καλάθια Unilever για εσάς. Καλείτε τώρα στο 210-6025-629-630 τηλέφωνο της εκπομπής. Αργυρούλα μου, ευχαριστούμε. Φιλάκια και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Να έχουμε μια καλή χρονιά.